Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 51χρονο άντρα που κατηγορείται για ασελγή πράξη σε βάρο του βαφτισιμιού του. <Συλίδη> ο Ηρακλειώτη πληροφορικάριο που συνελήφθη το βράδυ τη Μεγάλη Τετάρτη κρίθηκε με τη συμφωνή γνωμή Αγγελέο και Ανακρίτρια προσωρινά κρατούμενος. <Συλίδη> Είχε προηγηθεί η σοκαριστική ομολογία των πράξεών του για τι οποίε ο ίδιο δήλωσε μετανιωμένο και συντετριμένο. Ο 51χρονος νονός τόσο στους αστυνομικού όσο και στις ανακριτικές αρχές φέρεται να παραδέχτηκε ότι η πράξη είχε γίνει δύο φορές τουλάχιστον, ρίχνοντας ωστόσο την ευθύνη στο βαφτιστήρι του. «Την πρώτη φορά ήταν στο γραφείο μου. Ο ίδιος ο βαφτισμιός μου το ζήτησε. Ήταν το Δεκέμβριο του 2019. Την δεύτερη φορά που συνέβη ήταν στο σπίτι μου». Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε και πορνογραφικό υλικό που δείχνει την ερωτική περίπτυξη με το 15χρονο τότε αγόρι, το οποίο επισημαίνει πω οι πράξει συνέβησαν περισσότερε από 10 φορέ, σημειώνοντα πω δεν είχε ιδέα ότι ο νονό του το βιντεοσκοπούσε. Ο ίδιο ο 51χρονο, αναφερόμενο στο πορνογραφικό υλικό, φέρεται να ισχυρίζεται πω εκεί αποτυπώνεται η ερωτική πρωτοβουλία να προέρχεται από το νεαρό. Υποστηρίζοντα πω προχώρησε στην καταγραφή τη πράξη του σε βίντεο από καθαρή ανοησία. Ήταν μια ανόητη πράξη. Το έκανα απλά για να έχω αποδείξεις. Ο 51χρονος νονός εμφανίστηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του, υποστηρίζοντας πως είναι άρρωστος. Χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι συντετριμένος. Δεν έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα την εμπιστοσύνη των μου. Το κουβάρι τη υπόθεση φαίνεται να ξετυλίχθηκε όταν τα περάσμενα Χριστούγεννα ο Νονό επισκέφθηκε το σπίτι των συντέχνων του, με το 20χρονο σήμερα παιδί να αρνείται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Όταν οι γονεί του αργότερα του ζήτησαν εξηγήσει για τη συμπεριφορά του, το παιδί ξέσπασε αποκαλύπτοντα τη φρίκη που έζησε από τον πνευματικό του γονέα. Σε βάρος του 51χρονου που πήρε το δρόμο για τις φυλακές της Τρίπολης έχουν ασκηθεί διώξεις για κατάχρηση σε ασέλγια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση τελεστήσα και σε απόπειρα καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων με τη μορφή παραγωγής και κατοχής μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη από πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευτεί το ανήλικο.